στον πρόεδρο της Αλλάζουμε Θέμα, τον κύριο Σωτήρη Κούμα, για να δούμε τι γίνεται με την πνευμονολογική στο νοσοκομείο Λεμεσού. Γιατρέ, ποια είναι η κατάσταση στην πνευμονολογική, πόσοι γιατροί εργάζονται εκεί σήμερα? Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πρέπει πλέον να ρωτήσουμε ότι η πνευμονολογική κλινική, όπως ορίζεται μία, ο ορισμός της κλινικής, δεν υπάρχει πλέον. Από τους 6 γιατρούς που στελέχωναν την πνευμονολογική κλινική, έχουν υποβάλει όλη η παρέτηση. Στο τέλος της εβδομάδας, η προτοπή γιατρού και αρχές του επόμενου μήνα η προειδοποίηση που έχει δώσει και ο έκτος γιατρός. Άρα παρετήθηκαν και οι 6 που προσλήφθηκε πρόσφατα. Προσλήφθηκε πριν 2 ή 3 μέρες, αν δεν απατώμε. Αυτό που έλεγε το Υπουργείο, ότι θα ερχόταν, ήρθε ο συνάδελφος, εξ όσο γνωρίζουμε. Από ό,τι γνωρίζουμε, όπως λέει και η επιστολή που αφορά τη λειτουργία, εκεί που καλείται για γνωματεύσεις, θα το κάνει. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλινική με συναδέλφους από άλλες πνευμονολογικές κλινικές άλλων νοσοκομείων. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι ότι χάσαμε ένα πνευμονολόγο από την Λάρνακα και 4 πνευμονολόγους από την πνευμονολογική Λευκοσίας. Και τώρα γνωρίζουμε ότι η πνευμονολογική Λευκοσίας έβρισε κατάσταση που πρέπει να διαχειριστεί και δεν μπορεί να καλύψει η πνευμονολογική Λεμεσού. Άρα έχουμε ζητήματα και στην πνευμονολογική της Λευκοσίας. Ναι, έχουμε επιπτώσεις. Και εκτός από την ειδικότητα της πνευμονολογίας, έχουμε και επιπτώσεις στην παθολογική κλινική της Λεμεσού σίγουρα, η οποία με τη σειρά της είναι ήταν παραμένει υποστελεχωμένη και καλούνται οι συνάδελφοι τώρα να εξυπηρετήσουν ακόμα 14 κλίνες. Άλλης ειδικότητας. Ευχαρίστω να γράμμουμε, αλλά πρέπει οι επιτόπιοι να αντιληφθούν ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω-πίσω. Δηλαδή, η προσέγγιση ότι αν δεν μπορούν οι παθολόγοι να καταλάβουν πέρα, αυτό ήταν 20 έργα. Γιατί τότε δημιουργήσαμε πνευμονολογικέ κλινικέ αυτή την πρόκληση. Ή πρέπει να αντιληφθούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ειδικότητε, δημιουργούνται κλινικέ αντίστοιχε, σημαίνει ότι ο ασθενή, και το τονίζω αυτό, του αναλογεί η εκτίμηση από τον υλικό που πρέπει, που πηγαίνει να δει. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ.